Αλλά αυτός... αυτό το που έγινε το Σαββάτο δεν έχει κάπου. Είναι πρωτόγνωρο. Πού μένετε εκεί? Μένω στο νότιο Τελαβίβ. Και βλέπω προς Γάζα, Ασδόντ και Άσκελον. Και τι ήταν αυτό που σας έκανε να αποφασίσετε ότι πρέπει να φύγετε πια? Ότι το προηγούμενο Σαββάτο ήμουν εκεί, κάναμε μπάρμπεκιου σε ένα από τα χωριά που δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τι είδατε? Αυτά που είδαμε σαν εικόνες στην Ισραηλινή τηλεόραση δεν είναι εικόνες που βλέπονται πουθενά. Δεν είναι και πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα δεις πουθενά. Εσείς είδατε διάσημες εικόνες, τι ζήσατε? Εμείς δεν έχουμε, στο κέντρο δεν έχουμε διαπράγματα. Εμείς απλά ζούσαμε με τους συναγερμούς, με τις αναχαιτήσεις από το σιδερένιο θόλο και αυτό είναι όλο. Δεν είχαμε κάτι άλλο, είχαμε τα θεμενά να κατέβουμε στο καταφύγιο 2-3 φορές την ημέρα. Αυτό είναι. Ο νότος είναι που είχε τη βαθιά, το βαθύ πρόβλημα αυτό, το σοβαρό πρόβλημα αυτό. Και αυτοί είναι που υποφέρουμε. Έχετε ανθρώπους γνωστούς στο νότο που, για τους οποίους φοβάστε, που έχουν κινδυνεύσει? Όχι, όσοι ήταν Έλληνες στο νότο φύγανε την Κυριακή με συνοδεία της αστυνομίας και του στρατού. Κάποιους φιλοξένησα εγώ στο σπίτι μου και ήρθαν με χθεσινή πτήση εδώ. Κάποιοι θα φύγουν τις επόμενες μέρες. Όλοι είναι σοϊ και αυλαβείς. Οι άνθρωποι που ήρθαν στο νότο και έμειναν σπίτι σας, ζήσανε φαντάζομαι τραγικές στιγμές. Ζήσανε 2-24 ώρα μέσα σε ένα δωμάτιο ασφαλείας κλεισμένοι, χωρίς καμία επικοινωνία με τον εξωκόσμο, μόνο μέσω ίντερνετ με εμάς. Μας μεταφέρανε ότι ακούγανε απ' έξω πυροβολισμούς, εκρήξεις και τέτοια πράγματα, αλλά δεν είχαν εικόνα να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. 10 χρόνια είπατε να μένετε εκεί. 10 χρόνια. Επιλέξατε να μένετε εκεί για να δουλεύετε, σας άρεσε? Λόγω δουλειάς. Λόγω δουλειάς. Και με τα χρόνια, ποια σας άρεσε να μένετε εκεί? Η δουλειά μου είναι εκεί πέρα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω να σας πω. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ηρεμήσουμε. Είμαστε 3 μέρες έτοιμοι με όλους τους συναγερμούς. Μετά θα δούμε. Ήταν εύκολο να γυρίσετε πίσω στην Ελλάδα? Με τη συνοδεία της πρεσβείας βρήκαμε πτήση άμεσα. Μας βοήθησε η πρεσβεία, όλα καλά. Να βρούμε μόνοι μας ένα δυνατό. Ξέρετε, ο πατέρας σας εδώ, όσο περίμενε, η καρδιά του χτύπαγε δυνατά. Εννοείται. Όλοι έτσι είναι. Όλοι οι Έλληνες που ζουν κάτω και έχουν συγγενείς εδώ πέρα είναι με τα ίδια συναισθήματα όπως και εδώ. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.